Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην υλοποίηση τώρα. Ξεκινάμε με τις δηλώσεις. Ορίζουμε τον κόβο να περιέχει τα τρία στοιχεία που είπαμε. Δηλαδή να περιέχει τα δεδομένα, να περιέχει το ύψος και επίσης να περιέχει ένα δείκτη προς το γονέα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό εδώ το struct το οποίο έχει αυτά τα τρία στοιχεία. Εδώ έχουμε επίσης τα type defs και μετά το... η δομή μας πρακτικά είναι ένας πίνακας από δείκτες προς τέτοιους κόμβους. Είναι στην ουσία αυτό το πινακάκι το οποίο αναφέραμε αρχικά, προκειμένου να έχουμε μία πρόσβαση στους κόμβους της δομής και αμέσως μετά έχουμε και το πλήθος των στοιχείων του πίνακα. Και αυτή τη δομή την ονομάζουμε έτσι. Και τώρα, η πράξη επί των ξένων συνόλων είναι, όπως έχουμε πει, η make, set, union και η find. Έχουμε την init και την destroy απαραίτητες και αυτές. Και ξεκινάμε με την init, η οποία θα αρχικοποιεί τη δομή καλώντας τη make, set για κάθε στοιχείο. Συνεπώς, εδώ είναι η make set για κάθε στοιχείο και βεβαίως προηγουμένως έχει δεσμευτεί ο χώρος μνήμης για τον πίνακα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με τη make set, η οποία κατασκευάζει τον κόμβο του στοιχείου i και δεν περιέχεται κάποιο άλλο στοιχείο στο δεντράκι και ξεκινάμε εδώ και κάνουμε τη δήλωση για τη δέσμευση της μνήμης του κόμβου και μετά αρχικοποιούμε τα στοιχεία. Το ύψος του δέντρου είναι 0, είναι μονοσύνολο στην αρχή. Το data μέρος το αρχικοποιούμε και επίσης βάζουμε το γονέα του κόμβου να δείχνει στον εαυτό του. Πάμε στη union τώρα, η οποία παίρνει ως ορίσματα δύο στοιχεία και συνενώνει τις λίστες στις οποίες ανήκουν και γίνεται η σύγκριση των υψών στο δέντρο και το δέντρο μικρότερο ύψος, όπως είπαμε, ενώνεται στη ρίζα του δέντρου μεγαλύτερου ύψους. Εκτός και αν αυτά είναι ίσα, οπότε αφού τα ενώσουμε πρέπει να διορθώσουμε το ύψος του συνολικού δέντρου. Ωραία. Συνεπώς έχουμε τα δύο ορίσματα που είναι τα στοιχεία και αμέσως μετά θα πάμε και θα κάνουμε μία find set στο χ και ένα find set στο ψ και αυτό το οποίο θα επιστρέψουμε θα είναι τους αντιπρόσωπους στην ουσία των δύο κόμβων. Ωραία, οι αντιπρόσωποι τώρα αν είναι ίση σημαίνει ότι πάω να ενώσω κορυφές που είναι στο ίδιο δέντρο, άρα λοιπόν επιστρέφουμε false. Αντίθετα, αν εφόσον οι δύο αντιπρόσωποι είναι διαφορετικοί, κάνουμε μία σύγκριση των υψών των δύο κόμβων. Και έχουμε τώρα ότι αν αυτό εδώ είναι μικρότερο, τότε έχουμε έναν αντιπρόσωπο εδώ το π1 και έναν αντιπρόσωπο το π2. Και έχουμε ότι το ύψος του π1 είναι μικρότερο από το ύψος του π2. Συνεπώς πηγαίνουμε και χώνουμε τον δείκτη του π1 να πηγαίνει και να δείχνει στο π2 όπως συζητήσαμε. Το ίδιο βεβαίως το συμμετρικό. Αν είναι μεγαλύτερο το ύψος του π1 στο ύψος του π2, τότε βάζουμε το π2 να δείχνει στο π1. Αλλιώς, και αυτή είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, αν αυτά είναι ίσα μεταξύ τους, τότε θα πάω και θα βάλω αυθαίρετα το π2 να δείχνει στο π1 και το αντίθετο θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα αυξήσω το ύψος του π1 κατά 1. Οπότε εδώ έχουμε το π1, εδώ έχουμε το π2, έβαλε το π1 να δείχνει στο π2, αυτά τα δύο κολοκύθια προηγουμένως είχαν ένα δεντράκι και αυτά τα δεντράκια έχουν το ίδιο ύψος. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνω, να πάω στο ύψος του π1 και να αυξήσω το ύψος κατά 1. Είναι σημαντικό επίσης σε αυτή η παρατήρηση που είπαμε ότι το ύψος δουλεύει σωστά μόνο για τους κόμβους που είναι ρίζες των δέντρων, γιατί μόνο αυτοί μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή στο π2 δεν θα πάω να επηρεάσω το ύψος του, ούτε επίσης στους προηγούμενους κόμβους, γιατί αυτοί ποτέ δεν πρόκειται να ξαναεπηρεάσουν τη δομή. Μόνο το ύψος των ριζών των δέντρων είναι αυτό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό συντηρούμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του κώδικα. Και πάμε τώρα στη find set που εδώ είναι το κλειδί της ιστορίας να έχεις υπόψη σου. Δηλαδή επιστρέφουμε με τον αντιπρόσωπο του στοιχείου που δέχεται ως όρισμα και θα μπορούσαμε να κάνουμε την εξής στοιχειώδη υλοποίηση, η οποία τώρα είναι αναδρομική. Φαντάσου ότι έχεις μία ρίζα εδώ και έχεις και 2-3 κόμβους, ας πούμε. Αυτό είναι το χ, εδώ πέρα έχει και άλλον ένα. Αυτός δείχνει στο γονέα του, αυτός δείχνει στο γονέα του. Και πάω και του χώνω εγώ σαν όρισμα το χ. Και του λέω τώρα, αν ο γονέας του κόμβου χ είναι ίσος με το χ, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι ρίζα, συνεπώς πηγαίνω και επιστρέφω το χ. Αλλιώς κάνω μία αναδρομική κλίση. Δέντρα και αναδρομή, το θυμάσαι και από τα μαθήματα, είναι σχεδόν αυτονόητα, έτσι ότι πάνε μαζί. Δηλαδή η διαπέραση δέντρων με την αναδρομή πρέπει να είναι ιδέες που να είναι καρφωμένες μες στο κεφάλι σου. Οπότε στην περίπτωση αυτή πηγαίνω και κάνω find set και θα κάνω την αναδρομική μου κλίση με όρισμα το data μέρος του γονέα του κόμβου. Άρα λοιπόν θα κάνω μια αναδρομική κλίση για το ψ και θα κάνω μια αναδρομική κλίση για το π. Τώρα, για το π ισχύει ότι ο γονέας του είναι ο εαυτός του, άρα λοιπόν θα επιστραφεί το π και τώρα με τις διαδοχικές return τις οποίες κάνουμε προς τα πίσω, θα επιστραφεί τελικά πίσω το π ως ο αντιπρόσωπος του κόμβου.
Τώρα, η παραπάνω υλοποίηση μπορεί να βελτιωθεί θέτοντας αναδρομικά ως γονέα όλο τον κόβο που εξετάσαμε, τον γονέα που βρήκαμε στο τέλος των αναδρομικών κλίσεων ως εξής. Δηλαδή, όταν θα κάνω εδώ πέρα τις αναδρομικές μου κλίσεις, μπορώ κατά την επιστροφή να διορθώνω και το δείκτη, ούτως ώστε η νέα μορφή του δέντρου είναι σε όσους κόμβους έκανα αναδρομική κλίση, ταυτόχρονα να πηγαίνουν και να κοπανιούνται πάνω στο δέντρο. Και έτσι να γίνεται και διόρθωση του δέντρου όσον αφορά τη δομή του και στην ουσία να επιτύχω ότι ο κόμβος άντε να έχει ένα ύψος το οποίο να είναι το πολύ δύο. Εντάξει. Και αυτό βέβαια είναι εξαιρετικό και αυτό καταφέρνει και ρίχνει την πολυπλοκότητα. Ο κώδικας τώρα είναι σχετικά απλός. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι κοπανάμε ένα fine set, πάλι αμέσως μετά αν ο γονέας του κόμβου είναι ο αυτός του επιστρέφω το χ. Εδώ τώρα είναι το ρεζουμέ της ιστορίας, δηλαδή θα πάω και θα κάνω ένα fine set στο γονέα και αμέσως μετά θα βάλω το γονέα του κόμβου χ να είναι ο γονέας του π. Και αυτό εδώ πέρα είναι και η επιστρεφόμενη τιμή. Ας δούμε ένα παραδειγματάκι το οποίο θα αναδείξει τον κώδικα τον αναδρομικό τον παραπάνω. Πες ότι κάνω ένα fine set λοιπόν με το 4, οπότε κάνω μια αναδρομική κλίση με το γονέα του το οποίο είναι το 3. Άρα λοιπόν κάνω ένα fine set με το 3. Πηγαίνω και κάνω την αναδρομική κλίση με το 3 και αμέσως μετά κάνω ένα fine set με το 1. Και αμέσως μετά κάνω ένα fine set την αναδρομική κλίση με το 1. Αυτό θα επιστρέψει τον εαυτό του, επιστρέφει το χ, γιατί είναι στην ουσία ένας κόμβος ρίζα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει επιστραφεί το 1 και θέλω να παρατηρήσεις στην αναδρομή ότι όταν η αναδρομική κλίση επιστρέφει ένα π, αυτό στην ουσία το π είναι αυτό το οποίο επιστρέφεται προς τα πάνω. Δηλαδή αυτό το π το οποίο επιστρέφεται είναι στην ουσία η ρίζα του δέντρου στο οποίο ανήκει ο κόμβος. Άρα λοιπόν, επιστρέφεται τώρα προς τα πίσω το 1, βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την αναδρομική κλίση, δηλαδή στην αναδρομική κλίση του κόμβου 3, έχουμε ότι η ρίζα είναι το 1 και αυτό εδώ πέρα το οποίο κάνουμε σε αυτήν εδώ τη γραμμή είναι ότι βάζουμε το μπάρεν του κόμβου 3 να είναι ο κόμβος 1. Άρα λοιπόν κρεμάσαμε το 3 πάνω στον κόμβο 1 και αμέσως μετά επιστρέφουμε προς τα πάνω πάλι τη ρίζα. Άρα λοιπόν γυρνώντας πίσω στην αναδρομική κλίση για τον κόμβο 4 πηγαίνει και παίρνει στα χέρια του το π είναι ίσο με το 1, θέτει το γονέα του κόμβου 4 να είναι ο κόμβος 1 και επιστρέφεται το 1. Άρα λοιπόν κάναμε δύο δουλειές μέσα στη fine set και αυτό είναι το κόλπο ας πούμε. Η μία δουλειά είναι αυτή που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να επιστρέφει τον αντιπρόσωπο του κόμβου και η δεύτερη δουλειά είναι ότι διόρθωσε όλους τους δείκτες ούτως ώστε να πηγαίνουν και να δείχνουν πάνω στη ρίζα του δέντρου. Και έτσι λοιπόν κάνουμε αυτή τη διόρθωση και αυτό έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό τώρα όλες οι πράξεις απαιτούν σχεδόν σταθερό χρόνο και όταν λέμε όλες οι πράξεις εννοούμε τη make set, τη find set και επίσης τη union. Για ποιο λόγο, διότι ακόμα και αν πρέπει να διαπεράσεις ένα δέντρο, άντε να επισκεφτείς δύο κόμβους. Και αυτό το κάνει εξαιρετικό. Τώρα, αποδεικνύεται ότι η πολυπλοκότητα φράσεται από πάνω από μια συνάρτηση η οποία λέγεται συνάρτηση Ackermann τέλος πάντων, αλλά πρακτικά αυτή η συνάρτηση είναι μικρότερη η ίσου του 4 για λογικά νη. Και όταν λέμε για λογικά νη, εννοούμε νη τα οποία είναι μικρότερα από τα μόρια του σύμπαντος, για παράδειγμα. Εντάξει. Οπότε για μη πράξεις επί της δομής, δηλαδή αν κάνουμε διαδοχικά, φαντάσου, unions, finds, make set και κάνουμε μη συνολικά τέτοιες πράξεις, η πολυπλοκότητα είναι O του μη επί αλφανή. Αυτό το O του μη επί αλφανή θα μπορούσαμε να πούμε εμείς ότι είναι, αφού το αλφανή είναι μικρότερο του 4, να πούμε ότι είναι O του μη, έτσι. Παρόλα αυτά, αυτοί που είναι πολύ σκληροί πληροφορικά ή θεωρητικοί λένε ότι καλύτερο είναι να το φράξεις από το O του μη επιλογνή. Δηλαδή το α του νη που είναι μια συνάρτηση φράσεται σίγουρα από πάνω από το λογάριθμο του νη. Άρα λοιπόν η πολυπλοκότητα πέφτει και γίνεται O του μη λογνή και αυτή είναι και η τελική πολυπλοκότητα για να κάνουμε μη πράξεις όποιες γουστάρουμε πάνω στα ξένα σύνολα. Η πολυπλοκότητα θα είναι O του μη επιλογνή, η οποία είναι μια εξαιρετική πολυπλοκότητα, αλλά στην πράξη κιόλας είναι ακόμα πιο γρήγορο και είναι περίπου O του μη. Εντάξει. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα αντεστραμμένα δέντρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην υλοποίηση, να το τρέξουμε. Τώρα εδώ πέρα ο κώδικας είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν τον οποίο είχαμε κάνει νωρίτερα. Και αν το τρέξουμε μόνο λιγάκι, να δούμε ότι μόνο η εκτύπωση θα αλλάξει, να την εξηγήσουμε λιγάκι, παρόλο που θα κάνουμε και μια άσκηση μετά για να τη βελτιώσουμε λίγο αυτή την εκτύπωση, ότι για παράδειγμα εδώ αυτό το οποίο μας λέει είναι το εξής, είναι ότι ο κόμβος 0 δείχνει στον κόμβο 0, δηλαδή είναι μόνο σύνολο το 0, μετά έχουμε ότι ο κόμβος 1 δείχνει στον κόμβο 1 και ανήκει στο σύνολο 1, ο κόμβος 2 δείχνει στο σύνολο 1 και είναι το σύνολο 1, ο κόμβος 3 δείχνει στο σύνολο 1 και είναι το σύνολο 1, εδώ είναι σαν να έχουμε δηλαδή το 1 και πάνω στο 1 έχουν κρεμαστεί οι κόμβοι 1, 2, 3 και 4, εντάξει.
Και ο κόμβος 5 δείχνει πάνω στο 1 και ο κόμβος 5 δείχνει πάνω στο 1 και ο κόμβος 6 τέλος δείχνει πάνω στο 6. Τώρα, αν παρακολουθήσεις λίγο την εξέλιξη των unions, ίσως να σε ξενήσει κάτι, το οποίο θα το συζητήσουμε, γιατί αυτή η υλοποίηση έχει ένα προβληματάκι, το οποίο θα το διορθώσουμε αμέσως μετά, στην άσκηση την οποία θα κάνουμε. Και το προβληματάκι που έχει είναι κάποιο πολύ αστείο πρόβλημα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, η πράξη είναι αυτός που συζητήσαμε. Απλώς εδώ, στον κώδικα της print, εντάξει, προκειμένου να τυπώσουμε, έτσι, σε ποιο σύνολο ανήκει ο κόμβος, καλούμε τη find set. Και η find set διαταράσσει τη δομή. Εντάξει, όπως είδαμε, δηλαδή πηγαίνει και παίρνει όλους τους κόμβους και πάει και τους παραχώνει πάνω στη ρίζα. Οπότε η τελική εκτύπωση που γίνεται έχει αυτό το πρόβλημα, ότι στο τέλος της μέρας δηλαδή όλοι οι γονείς θα δείχνουν πράγματι, όλοι οι κόμβοι θα δείχνουν μόνο στη ρίζα του δέντρου. Γι' αυτό θα πρέπει να το διορθώσουμε λίγο πάνω στην εκτύπωση και θα το διορθώσουμε αμέσως μετά στην άσκηση την οποία θα δούμε.